Ο Lloyd Kaufman είναι ένας από τους λιγότερο γνωστούς σκηνοθέτες. Είναι όμως ο ιδρυτής της Troma, μιας εταιρείας που εδώ και 30 χρόνια παραμένει ανεξάρτητη με σταθερά εισοδήματα. Η πρώτη επίσημη ταινία που κυκλοφόρησε από την Troma είναι το Blood Sucking Freaks, το 1976, για ένα φρικιαστικό θέατρο με αληθινά βασανιστήρια. Ακολούθησαν τα Mother's Day, και μια μητέρα που έβαζε τους γιους της να σκοτώνουν, το War, μάλλον ενέπνευσε το Battle Royale, το Clash of Nukem High, το Monster in the Closet, για ένα τέρας που ζούσε σε μια ντουλάπα. Monster in the Closet, in Griffiths. It's shocking. It's horrible. Το Girl School Screamers. Μεγάλη επιτυχία όμως ήταν το The Toxic Avengers, 1985, στο οποίο ένας νεαρός πέφτει σε κάποια βαρέλια με τοξικά και μετατρέπεται σε έναν διαφορετικό σούπερ ήρωα. Η ταινία είχε και τρεις συμμετοχές. Με τελευταίο το ψηφιακό Citizen Toxic. Αντίστοιχη τράση επιτυχία έκαναν τα Chopper Chicks in Robbie Town, στο οποίο έκανε και τον debut του Billy Bob Thornton. Chopper Chicks in Zombie Town. Και το Sergeant Gabukiman NYPD. NYPD. Τα τελευταία 10 χρόνια, όλες οι ταινίες που κυκλοφόρησε η εταιρεία βρήκαν τους δικούς τους οπαδούς, όπως το Killer Quantum, το οποίο τα εφέ τα σχεδίασε ο H.R. Giger, δημιουργός των Alien, Romeo and Juliet, διασκευή της κλασικής ιστορίας, το Cannibal The Musical από τους δημιουργούς του South Park. Η Troma ήταν από τις πρώτες εταιρείες που εξέδωσε DVD και τα τελευταία της έργα κυκλοφορούν σε special διπλές εκδόσεις όπως τα The Terror of Fermat και Legend of Chupacabra. Η εταιρεία κατέχει τα δικαιώματα και για πολλά διάσημα έργα και βγάζει αρκετά χρήματα και από τα κοσμήματα που πουλάει με τους ήρωές της. Below me.